αυτονόητη στήριξη από το ΚΚΕ για να δει και αιτήματα των εργαζομένων. Και μάλιστα θεωρούμε και πέρα από την αλληλεγγύη μας, είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε μέσα από όπου παρεμβαίνουν τα μέλη και τα σωλήνη του κομματός, μέσα από σωματεία, μέσα από όλους τους κρατούς πολίτες, να δυναμώσει ένα κύμα αλληλεγγύης, έτσι ώστε με τον αγώνα και την αγωμένη και την αλληλεγγύη να μπορέσουμε να γίνει δυνατό να υπάρχει λύση σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, γιατί πραγματικά δείχνει αυτό που συμβαίνει εδώ, το τι μέλλον προδιαγράφεται για όλους τους εργαζόμενους. Όταν μια εταιρεία με ανάπτυξη, με τεράστια κέρδη, προχωράει σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις αντεργατικές, δείχνει ότι ακόμα και στην ανάπτυξη, πόσο μάλλον και στην κρίση, αλλά ακόμα και στην ανάπτυξη, ο μόνος που κάνει είναι ο εργαζόμενος. Και για να υπάρξουν τα κέρδη και να συνεχίζονται και να αυξάνονται, πρέπει να μειώνονται τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτός είναι ο νόμος του καπιταλισμού και σε αυτό οι εργαζόμενοι, αν δεν αντιπαραταχθούν με δυναμικούς αγώνες, με τα σωματεία τους, συσπηρωμένοι, με ταξική κατεύθυνση, πραγματικά είναι ζήτημα πλέον επιβίωσης, ότι να κερδίσουμε μόνο κάτι παραπάνω, που γι' αυτό εννοείται ότι το παλεύουμε. Αλλά φαίνεται ότι είναι και ζήτημα πραγματικά επιβίωσης, με όλα αυτά τα ζητήματα που ανοίγονται, από ακρίβεια, που είδαμε και με τον προϋπολογισμό τώρα το καινούριο, για όλα τα μέτρα που καλείται να πληρώσει ο λαός. Από αυτήν την άποψη όλοι μαζί είναι ένας αγώνας για όλη την εργατική τάξη, αφορά όλους τους εργαζόμενους, δεν αφορά μόνο τα πετρέλαια καβάλας, για τους εργαζόμενους τα πετρέλαια καβάλας, γι' αυτό δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και δίνουμε το παρόν και δώσουμε.